Έρχομαι σε αυτή τη λέλαπα που λέγεται παίρνω φθηνά έπιπλα από ξένα μπραντς γιατί μπορώ να τα φτιάξω μόνος μου. Σκατά μπορείς! Πήγα στα Ιούς, τα ξέρουμε! Είναι κάτι σκανδιναβικά έπιπλα στην Ελλάδα που έχουν για σήμα τους το 1 πέμπτο ενός πιγκουίνου. Γιατί προφανώς το υπόλοιπο το φτιάχνεις μόνος σου. Τώρα, γιατί πήγα στα Ιούς. Γιατί είχαν μια ντουλάπα μπελανιδιά σε προσφορά από 250 σε 160 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Εν τω μεταξύ τα δάση της Σουηδίας δεν εξαντλούνται. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι, αλλά με 160 ευρώ έπαιρνε την ντουλάπα αμοντάριστη. Χα, συγγνώμη, μα έτσι δεν παίρνω μια ντουλάπα από βελανιδιά, αλλά τη βελανιδιά. Βλέπω δηλαδή τα ξύλα, αλλά δεν παίρνω την ντουλάπα έτοιμη. Είναι σαν να σου δείχνουν τον Νίκο Κοκλώνη και να σου λένε από εδώ παρουσιαστής. Μα δεν είναι έτοιμος. Είναι σαν τη μελανιδιά. Ξύλο και μάλιστα πελέκητο. Όσο για τη μελανιδιά, για την τουλάπα, μην ανησυχείτε μου λέει. Με 30 ευρώ θα τη φέρουμε στο σπίτι σας, με 25 θα σας την ανεβάσουμε και με άλλα 45 θα σας την μοντάρουμε. Σύνολο 270 ευρώ. Να σας γαμίσω. Όχι μου λέει να μας γαμίσετε και για 270 ευρώ. Α, δεν καταλάβατε καλά. Για να σας πηδήξω, θέλω μόνο 120. Άλλα 80 για να μου την ανεβάσετε και άλλα 70 επειδή δικιά μου είναι και μονταρισμένη έτοιμη. Με τα ποδαράκια της από κάτω γυαλισμένη, τζιτζί την έχω. Πετάγεται μία Ελλοσουηδέζα υπεύθυνη Χέλγα και μου λέει και είσαι καλό στο σεξ. Σαν την ντουλάπα. Ανθεκτικός, ξύλο. Και το κυριότερο, λειτουργώ με εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Παιδιά, η Χέλγα έκανε, λες και ταξίδευε με κτέλ και σύνδρομο στέρησης και βλέπει από το παράθυρο τις φοιτίες στην Καλαμάτα. Τέτοιο σοκ έπαθε, ακόμη κάνει αποθεραπεία σε κάτι γλου. Το μόνο που πρόλαβε να μου πριν ξεραθεί ήταν «Αχ, Ελλάδα ζεστό, Σκανδινάβια, πάγω». Γι' αυτό οι Σουηδοί μοντάρουν τα έπιπλα μόνοι τους, για να ζεσταθούν. Ενώ είμαστε όταν παραγγέλνει έπιπλα, δεν σκέφτεται πώς θα τα μοντάρει, αλλά πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Έχετε δει ποτέ ζευγάρι παντρεμένο να παραγγέλνει μαζί κρεβατοκάμαρα? Πώς το δοκιμάζουνε? Πρώτα ξαπλώνει η γυναίκα και λέει «Αχ, επιτέλους, λίγη ξεκούραση». Μετά κάθεται ο άντρας και κάνει «Ωραία». Τόσο μυαλό έχει. Τώρα, για οικονομία. Κουβάλισα την ντουλάπα μόνος μου και τη μοντάρισα μόνος μου. Έγινε μία ντουλάπα μοναδική και κυρίως πρωτότυπη. 1,90 μήκος και 80 εκατοστά ύψος. Αφού μα πας κοντά να ρωτήσεις πού είναι η ντουλάπα, α, εδώ είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να πας κοντά, γιατί τα ντουλάπια δεν ανοίγουν έτσι. Αλλά έτσι! Όταν ανοίγω τα ντουλάπια στέκομαι τόσο μακριά, λες και χαζεύω βαγκό ξεκαλερί. Τα ρούχα μου δεν τα φοράω, τα θαυμάζω. Για να πάρω συμπάκι ρίχνω με τονιά. Το καλοκαίρι δεν κατεβάζω τα καλοκαιρινά. Κρατάω το χειμωνιά και κατεβάω στη Σουηδία. Η Χέλγα άνοιξε γυράδικο, ελληνικό με σήμα την πολική αρκούδα. Τι να πω, ρε φίλε. Πραγματικά τι να πω. Λοιπόν, και τώρα θέλω.